Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με τον κύριο Αποστόλη μπορώ να μιλήσω? Ο ίδιος, παρακαλώ. Τι δουλεύω, με γνωρίζετε το γιο μου, τον Κωστή. Α, τον Κωστή, τον τρελίδι. Ναι. Για ένα μαγαζί που έχουμε, μου είπε να σας πάρω. Ναι, ναι, θέλω να τον νοικιάσω. Ναι, πέστε μου. Τι θέλετε να σας πω? Πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος? Είναι 60 μέτρα. Είναι καθαρός ο χώρος όμως. Μόνο ένα βεσέ έχει στην άκρη. Και το βεσέ είναι καθαρό? Τι εννοείται καθαρό? Δεν είναι όλος ο χώρος καθαρός και το βεσέ βρωμικός, κατώ. Εννοώ ότι δεν έχει μέσα διαχωριστικά. Μία κολόνα έχει μόνο. Μία κολόνα. Α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να το κάνω κολόμπαρο. Και άμα έχει και την κολόνα ήδη στη μέση, με βολεύει για να χορεύουν τα κορίτσια. Κολόμπαρο. Στριπτής, συγγνώμη. Ναι, εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει αυτή η εκδοχή. Τι σε ενδιαφέρει μαζί, θα το κάνουμε. Εγώ θα τον νοικιάσω, θα παίρνει το ενίκιο σου μια χαρά και θα έχω μέσα τα κορίτσια να χορεύουν, να κάνουν lap dance. Είναι το σπίτι μου από πάνω και το σπίτι του γιού μου, ξέρετε. Και δεν καλά, δεν θα κάνουμε μπουρδέλο το σπίτι σας. Ό,τι είναι να γίνει κάτω θα γίνεται, θα βγάζουμε τα μάτια κάτω. Το πολύ πολύ να ακούσει κανένα χορό άμα έχει ανοιχτό το παράθυρο το καλοκαίρι. Ναι. Και κανένα αχ, βαχ, βουχ, βιχ. Και κανένα ποτό κεράστη που λένε τα κορίτσια. Κάνει κορό. Αυτά. Γιατί δεν παίρνουν Ελληνίδες. Ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι. Α, έχετε πάει, τα ξέρετε και τα απορρίπτετε. Καλό αυτό. Όχι, δεν έχω πάει, γιατί δεν είναι και η ηλικία μου για να πάω. Κακός που τα απορρίπτετε άμα δεν έχετε πάει. Πρώτα θα πάτε και θα δείτε ότι είμαστε νοικοκυρέοι. Α, είσαστε και νοικοκυρέοι. Καθαρά τα κορίτσια, τα κάνω με το πιεστικό λίγο πριν μπουν μέσα. Τα καθαρίζω μέσα έξω. Εντάξει, κύριε Αποστόλη, να το συζητήσω λίγο με το γιο μου και να μην. Τι να συζητήσετε, ο γιο σα ο Κωστή ξέρει. Μα δεν μου είπε. Δεν σα είπε η μουσίτσα, Δεν μου είπε κάτι. Μου λέει, μα δεν ξέρω τι ακριβώ θέλει να το πει. Αλήθεια, έπρεπε να σε έχει προετοιμάσει. Γιατί πρώτο μου ζήτησε και κάρτα διαρκεία στο τσογλάνι. Καλά, κατέβηκε η γυναίκα του να αναγανεύει την μπάρα τώρα. Ποια γυναίκα του, τι νοιάζει για τη γυναίκα του. Άμα τον ένοιαζε για τη γυναίκα του, θα καθόταν και πάνω στο σπίτι. Κάτω θέλει να έρχεται. Μάλιστα. Να τον κάνει λάστιχο με τη γυναίκα, βαρέθηκε. Τέλο πάντων, καλά κύριε Αποστόλη. Τέλο πάντων. Να μιλήσουμε πάλι. Να μιλήσουμε, ναι, το ενίκιο το μου πάτε. Πόσο πάει? Το ενίκιο, κοιτάξτε, εγώ το είχα μια νοικοκυρίσια βιοτεχνία. Το προηγούμενο ενίκιο ήταν 500 ευρώ. Βρε και τώρα νοικοκυρίσια θα είναι και βιοτεχνία. Βιοτεχνία του έρωτα. Αλλά παραμένει η ίδια χρήση. Βιοτεχνία θα είναι. Πόσα είπατε? Το είχα, σας λέω, 500 ευρώ. 500 ευρώ, σε μισό βράδυ τα έχω βγάλει. Ναι, αλλά τώρα για αυτή τη χρήση δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε. Δεν σας χάλασε η χρήση τελικά, απλά να βγάλετε και παραπάνω, βέβαια. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε, γιατί βέβαια. Διάστηκα, συγγνώμη, έτσι με συγχωρείτε. Εγώ δεν θέλω ούτε να παίζω με τους ανθρώπους. Θα γίνει μπουρδέλο όλη η πολυκατοικία, δεν σας νοιάζει. Το 500 ευρώ να μην είναι λίγο. Κοιτάξτε, απέναντι υπάρχει πολυκατοικία. Εμένα είναι μονοκατοικία το σπίτι μου και στην τελική ό,τι θέλω το κάνω. Αμπά. Καταλάβατε, είναι το μαγαζί, είναι το σπίτι μου από πάνω που μένω και από εκεί πάνω μένει ο γιος μου. Είμαστε μονοκατοικοί εδώ. Λέω, δεν ξέρω, είναι ένα στενός δρόμος, δεν ξέρω, θα έχω προβλήματα με τη γειτονιά, υποθέτω. Θα τα λύσω εγώ όλα. Μπορώ να βγάλω του γείτονα αυτό, όπως έχει οι θέσεις πάρκινγκ που έχει μπλε κάτω να παρκάρισαμε σε κάτοικο στην Αθήνα. Θα τους βγάλω καρτούλες να μπαίνουν δωρεάν οι γείτονες. Ναι, κάτοικος περιοχή σου λέει μετά. Κανείς παράπονο. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, κύριε Αποστόλη, το ξανασυζητάμε. Βεβαίως, περιμένω. Θα σας βρω αύριο, ας πούμε, γιατί είστε και με τις ώρες περίεργος εσείς. Ναι, είμαι λίγο περίεργος. Ξέρετε, εμείς οι νταβατζίδες δεν έχουμε και ευέλικτο ωράριο. Εντάξει. Μία με δύο όμως θα με βρείτε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γυρνάμε ξημερώματα, ξυπνάω μεσημέρι, καταλαβαίνετε, μία με δύο όποτε θέλετε. Εντάξει, όλα καλά. Γεια χαρά. Πολύ, γεια σας. Και αν βρεθείτε και σε ανάγκη, μπορώ να σας βάλω να χορέψετε κι εσείς μέσα.